Δανείσαμε στο κράτος τα χρήματά μας και αυτοί μας τα κλέψαν σε μια νύχτα. Ακριβώς, Γιάννη. Είναι δανεισμός, είναι δανεισμός, μας τα χρωστάνε, τα δικαιούμαστε. Και εκτός αυτού πρέπει να σκεφτούν ότι αυτά τα λεφτά, οι πολίτες, πάλι μέσα στη χώρα θα τα επενδύσουμε. Γιατί άμα ήταν από την αρχή, θα τα βγάζανε στις Ελβετίες, όπως κάναν κάποιοι Έτσι. Άλλοι, μια χαρά. Τα Έτσι. Σώσανε και περνάνε ζωή και κότα. Αυτό δεν μπορούν να το σκεφτούν. Πού είναι αυτές οι λίστες, οι περιβόητες με τα λεφτά που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν. Είδες εσύ κανέναν να μπαίνει μέσα ή να του τα παίρνουν σε μία νύχτα όπως πήραν αυτά. Πρέπει να κάνουν δικαστήριο και το ένα και το άλλο. Και τι να τον κάνω εγώ άμα είναι μέσα στη φυλακή. Τι να τον κάνω, τι να το κάνω. Δεν μου λέει τίποτα. Το τελευταίο που έχω πληροφορηθεί εγώ είναι ότι έχουν μαζέψει 17,5 εκατομμύρια από τις μίζες, τις εξοπλιστικές κτλ. Ναι. Τα οποία θα τα διαθέσουν στην υγεία και στην παιδεία, πολύ σωστά να τα διαθέσουν εκεί. Ας σκεφτεί όμως κάποιος και σε εμάς που μας έχουν ληστέψει και απαιτούν να πληρώνουμε φόρους που δεν έχουμε πλέον τη δυνατότητα να τους πληρώσουμε, γιατί εμείς είχαμε αναποθέσει τις ελπίδες μας στα χρήματα που έχουμε και κάποια επιτόκια που θα παίρναμε. Επομένως, έχει χαθεί το κεφάλαιο, έχει χαθεί και η φορολογική δυνατότητα που έχουμε. Και μας κυνηγάνε. Και καταναλωτική φυσικά. Και στο τέλος θα καταλήξουμε όλοι καταθλιπτικοί και θα μας πιάσει μελαγχολία. Τα παιδιά μας ξενιτεύονται. Έχω ένα γιο ο οποίος έχει τελειώσει το Πολυτεχνείο και δεν έχει μέλλον εδώ. Πώς θα μπορούσα εγώ αυτό το παιδί να το βοηθήσω. Και η κάθε οικογένεια. Και έτσι θα μας πάρουν και τα νιάτα που έχουμε επενδύσει στα παιδιά μας εδώ και το αποτέλεσμα θα είναι να μείνουμε μόνοι μας και γέροι και ανήμποροι. Γι' αυτό θα παρακαλούσα, θα έκανα μια έκκληση προς τα κυβερνητικά κόμματα. Και τους δικούς μας βουλευτές εδώ πέρα. Και τους τοπικούς βουλευτές. Είναι εντελώς αδιάφοροι. Παρακολουθούν και οι ίδιοι να μην μας παρακολουθούν. Μας παρακολουθούν εκπρόσωποι των πολιτικών τους γραφείων. Οπότε ας ευαισθητοποιηθούν πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, εφόσον τους χαρακτηρίζουν αδιάφορους. Ναι, και... Πολύ σωστά. Και ας σκύψουν και λίγο στο πρόβλημα το δικό μας, έστω να μας δώσουν μια ελπίδα ότι σε κάποια περίπτωση μπορεί να βρεθεί και μια πολιτική λύση. Αυτό κανείς δεν το αναφέρνει. Αλλά σας λέω, αυτός που θα στηρίξει το δικό μας το πρόβλημα θα πάρει κατευθυνόμενα 150.000 ψήφους. Έγινε κατανοητό. Το σήμερα τώρα, πέρα από την αδιαφορία που εισπράτεται και από τους κυβερνητικούς βουλευτές και το ότι δεν κουνιέται φίλο όσον αφορά την ομάδα τη δική σας, τι γίνεται από εδώ και μετά? Είπατε ότι δεν είναι καθαρογραμμένη η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έτσι ώστε να προχωρήσετε περαιτέρω. Δυστυχώς αυτό, Γιάννη, υπάρχει σκοπιμότητα το ότι δεν Μάλιστα. έχει δοθεί επίσημα η απάντηση, γιατί φυσικά θα προσφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και εκεί πέρα οι αποφάσεις όπως και οι δίκες είναι άμεσα εκτελεστές και κινδυνεύουν έως και πολύ βαριές ποινές άμα τελικά δικαιωθούμε και εκεί πέρα, που νομίζω ότι έχουμε πολλές πιθανότητες εκεί. Αν δεν έχουμε όμως την αρνητική απάντηση στο χέρι μας, δεν μπορούμε να προσφύγουμε.